αποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Είναι στο πλαίσιο των τακτών ενημερώσεων που κάνουμε οργανωμένα από την περιφέρεια προς εσάς. Σήμερα θα μιλήσουμε... Τώρα εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα έχει δύο μέρη η παρούσα συνέντευξη. Το πρώτο μέρος θα είναι παρουσία του κυρίου, του φίλου μας, του κυρίου Μυριακού, του πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ, ο οποίος θα πάρει το λόγο μετά από μένα, και εν συνεχεία θα σας πούμε για τα τρέχοντα θέματα της περιφέρειας. Πρώτο θέμα είναι η συνεργασία της περιφέρειας με τη ΔΕΙΑΚ. Κατανοούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στοιχείο, η έλλειψη του νερού, του πόσιμου νερού, του ορθευτικού του πόσιμου νερού. Καταβάλουμε προσπάθειες να δούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί είναι σημαντικό πρόβλημα η έλλειψη νερού. Μάλιστα έχει λεχθεί ότι οι επόμενοι πόλεμοι θα γίνονται για το νερό. Με τον κύριο Μυριακό σήμερα και τον κύριο Καλογεράκη, τα δύο στελέχη της ΔΕΙΑΚ, ανακεφαλαιώσαμε πού βρίσκονται οι σχέσεις μας, τι πρέπει να περιμένουν από εμάς και τι να περιμένουμε εμείς από τη ΔΕΙΑΚ. Και καταλήξαμε στα εξής θέματα για την αντιμετώπιση του νερού, του ποσίμου, του νερού, του προβλήματος του νερού της Χίου. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων υπάρχουν αναγεγραμμένα 1.800.000 συν 2 εκατομμύρια συν 500.000 για να κατασκευαστούν έργα βιολογικών καθαρισμών σε διάφορους οικισμούς της Χίου. Αυτά είναι αναγεγραμμένα και παραμένουν εκεί όταν είναι την ιδεία ο Δήμος Χίου να τα απορροφήσουμε, θα προχωρήσουμε σε αυτή την απορρόφηση. Δεν το πειράζουμε αυτό, υπάρχουν εκεί πέρα, τα παραμένουμε εκεί. Δεύτερο θέμα είναι το θέμα της απαλατώσεως που σκοπεύει να αντικαταστήσει η ΔΕΙΑΚ στην περιοχή του Θόλους. Συμφωνήσαμε στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, στο πρόγραμμα το αναμορφωμένο για τους ΚΑΠ, είναι να θα αναγράφεται η διάθεση 380.000 συν ΦΠΑ για να πάρθουν δύο νέες μονάδες απαλατώσεως για το Θόλος. Αυτές θα λύσουν ένα κομμάτι του προβλήματος της Χίου, περίπου το 1/10 είναι, το 1/10 των αναγκών της Χίου. Αυτό θα προχωρήσουμε, θα το κάνουμε εμείς και θα το αναγράψουμε στους κάτω. Το τρίτο θέμα είναι το φράγμα της κόρης στο γεφύρι. Επικοινώνησα πριν από λίγο με τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παγιανίδη, μια διαβεβαίωση ότι, ότι εντός δύο μηνών θα ξεκινήσουν οι εργασίες οι τελικές για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το φράγμα της κόρης στο γεφύρι. Έχω εκφράσει επανειλημμένα τις αμφιβολίες μου για τη διάθεση του Υπουργείου να επιλύσει το θέμα. Σήμερα φεύγω από το Χίο, θα φύγω από το Χίο, περισσότερο καθησυχασμένος από το παρελθόν. Θέλω να πιστεύω ότι η υποσχέση του κ. Παπαγιαννίδη και ότι το φράγμα, θυμίζω, είναι ιδιοκτησία του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης. Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Παγιαννίδη, που τον ξέρω παλαιότερα, θα υλοποιηθούν. Πιστεύω να γίνει αυτό και σε δύο χρόνια, όπως λέει ο κύριος Μπουρλής, θα είναι έτοιμο της κόρης στο γεφύρι. Εγώ περιμένω να δω. Διατηρώ επιφυλάξεις, αλλά φεύγω πιο αναθαρρυμένος. Από εκεί και πέρα, αυτά τα κυρία θέματα συμφωνίας με την ΔΕΙΑΚ, θα τα πει και ο κύριος Πρόεδρος, αν νομίζει κάτι άλλο, ταυτόχρονα συζητάμε για διάφορα θέματα. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να τα ανακοινώσουμε. Το ένα είναι το φράγμα του Σαραμπιού. Κουβεντιάζουμε. Το άλλο είναι το φράγμα του Κατράδη. Κατράδη. Είναι θέματα που ακόμα τα θίξαμε λίγο, αλλά δεν έχουμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Γιατί για τα άλλα συμβαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Είμαστε χαρούμενοι που θα συμβαίνουμε να επιληθεί μέρος του προβλήματος συνδροδοτήσεως της Χίου και του Ροντάδου και του συμπλέγματος εδώ, που είναι το 75% όπως ελέγχθη της οικονομικής ζωής του νησιού, και θα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και άλλες προτάσεις και να είμαστε θετικοί, ανταποκρινόμενοι, είτε με μελέτες, είτε με κατασκευές, είτε με προγραμματικές συμβάσεις, να συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος. Χαίρομαι για τη συνεργασία μας και ελπίζω και αυτή τη φορά η συνεργασία που εγκαινιάζουμε πιο επίσημα με τη ΔΕΙΑΚ
να αποτελέσει οδηγό και για την ΔΕΙΑ στη Λέζο να καταλήξουμε στην ίδια συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για τη διάθεση που έχετε και για τις υποδείξεις που μας κάνατε. Έχει το λόγο. Και εγώ από τη στιγμή που εκπρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, διότι οφείλω να αναγνωρίσω ότι ανταποκρίθηκε άμεσα και ουσιαστικά στο αίτημα που προβάλαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή στη χρηματοδότηση μιας καινούργιας, δυο καινούργιων μονάδων απαλάτωσης στην περιοχή του Θόλους. Είναι σημαντική και καθοριστική αυτή η ενέργεια του Βιογράφου, διότι όλοι γνωρίζουμε στοιχείο το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κυρίως το καλοκαίρι με τις γερασμένες απαλατώσεις οι οποίες υπάρχουν από το 2004. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, είναι μια ανάσα και μια ασφάλεια να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του νερού. Σε συνδυασμό τώρα αυτό το έργο, με αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Περιφερειάρχης για το Μόρι Γεφύρι, τα οποία όλοι ευχόμαστε και ευελπιστούμε να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, νομίζω ότι θα μπει σε μια τροχιά μακρόχρονης επίλυσης του υδρευτικού προβλήματος. Φτάνει να προσπαθούμε, διότι από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτονόητα δεν είναι τα πάντα. Χρειάζονται προσπάθειες από όλους μας. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο και σε συνδυασμό με το τρίτο που ανακοίνωσε το 1.850.000 που αφορούν 6 μικρούς βιολογικούς, είναι το άλλο κομμάτι της ΔΕΙΑΚ. Είναι σημαντικότατα έργα, πολύ σπουδαία συνεργασία, η οποία θα αποβεί προς όφελος όλων των κατοίκων του τόπου μας. Άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια. Η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και από ό,τι κατάλαβα είστε πιο γρήγορος και αποτελεσματικός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο γεωγραφικός αντιπεδρέας, ο κύριος Δουλής, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Νομίζω, κύριε Περιφερειάρχη, ότι τα είπατε τόσο καλά εσείς, τα είπατε τόσο καλά εσείς όσο και ο Πρόεδρος. Θεωρώ ότι είναι κατανοητό, άλλωστε το ζουν εδώ τα ΜΜΕ, ότι η συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου είναι σε καλό στάδιο, σε καλό βαθμό και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Άλλωστε, μας συνδέουν και προσωπικά εμένα με το θέμα του ότι ήμουν παλιά δήματος και είχα υπό την επίβλεψή μου την ΔΕΙΑ. Επομένως, ορισμένα πράγματα τα γνωρίζουμε και εμείς, μια και κατοικούμε εδώ στη Χίο, αλλά και υπήρξαμε και στην ΔΕΙΑ πρόεδροι. Επομένως, ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα είμαστε πάντοτε στη διάθεση της ΔΕΙΑ για οποιοδήποτε καινούριο θέμα το οποίο αφορά την ίδρυψη αλλά και την άδρυψη του νησιού μας. Ευχαριστώ. Αυτά έκανε για τη συνεργασία με τη ΔΕΙΑΚ, αλλά πριν κλείσουμε το πρώτο αυτό μέρος, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Καμπούρη, που μέσα στη συνεδρίαση που είχαμε, τα είπε πολύ επιγραμματικά για την συμβολή μας στην υπήρξη του θέματος υδροδοτήσεως της Χίου. Θα ήθελα να το επαναλάβει, γιατί ήταν πολύ επιγραμματικό και μ' άρεσε. Εντάξει, κύριε Περιφερειάρχη, και απευθυνόμαστε έτσι μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Επιγραμματικά είπα το εξής απλό. Έχουμε το πλεονέκτημα τελικά να έχουμε μια περιφερειακή αρχή και έναν περιφερειάρχη, ο οποίος πέρα από τις συχνές επαφές που έχει με τα νησιά μας και ιδιαίτερα με τη Χίο, η κάθε επίσκεψη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Εν προκειμένου λοιπόν είπα το εξής απλό. Έχουμε έναν περιφερειάρχη ο οποίος πιέζει τα μάλα προς την κατεύθυνση του Υπουργείου, στην ευθύνη του οποίου ανήκει η τελική υλοποίηση και παράδοση του φράγματος Κόρης Γεφύρη, με πολύ έντονες διαβουλεύσεις και πιέσεις. Σας είπε και ο ίδιος πριν από λίγο, μίλησε πάλι με τον Γενικό Γραμματέα. Και εντυπωσιάζομαι εγώ προσωπικά τα γρήγορα αντανακλαστικά του, ο οποίος ασπαζόμενος στην αγωνία της ΔΕΙΑ για το τι θα γίνει το καλοκαίρι, αντέδρασε άμεσα και είπε ναι, να συνεργαστούμε να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε ένα ενδεχόμενο υδρευτικό πρόβλημα που θα προκύψει στην καρδιά της Χίου, συνεισφέροντας με το όχι ευκαταφρόνητο ποσό, όπως αναφέρθηκε, για τις μονάδες αυτές της απαλάτωσης. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι τέτοιου είδους αντανακλαστικά καταδεικνύουν και την αξία της δράσης της Περιφερειακής Αρχής και την ωφέλεια που έχει το νησί μας. Νομίζω ότι και τα λεφθέντα από τον Πρόεδρο μαρτυρούν την ίδια κατεύθυνση και ως εκ τούτου
Εύχομαι πολύ σύντομα να είναι και η επόμενη επίσκεψή σας, κύριε Περιφερειάρχη, μπας και βγει πάλι κάτι καλό για το νησί μας. Αυτά ήθελα να πω. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε που ήρθατε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ό,τι είπαμε θα γίνει. Ασφαλώς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.